χώρα εν καμίνο μέρος δεύτερο. Κύριε Κοψίδη, είστε ευχαριστημένος που θα ψηφίσει η κυβέρνηση μέχρι τις 12 Μαΐου τόσο δυνηρά μέτρα για τον ελληνικό λαό και στην ουσία δεν έχει πάρει τίποτα? Γιατί μας είπαν ψηφίστε τα μέτρα και θα δούμε, θα σας δώσουμε μεσοπρόθεσμα, αλλά θα δούμε. Απλά, τι έχετε να πείτε σε αυτόν που θα χάσει το εισόδημά του, γιατί μειώνεται το αφορολόγητο και αυτός που παίρνει ένα μισθούλι 406 ευρώ θα τον πιάσει δαγκάνα της εφορίας? Τι έχετε να πείτε στο συνταξιούχο που μετά από 7 χρόνια περικοπές που έκαναν και οι προηγούμενοι θα υποστεί και νέα περικοπή? Έχω να πω ότι θα έχουμε ισοδύναμα μέτρα, μείωση του ένφια, μείωση της φορολογίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε ιδιώτες. Ναι, είναι τα αντίμετρα. Δημόσιες επενδύσεις αύξηση για να μπορέσει να πάρει μπρος η οικονομία και το κυριότερο. Και θα τα πιάσει, γιατί αυτό έδειξα. Αυτό έδειξα. Όχι, ξέρει που λέω. Υπεραποδόσεις οικονομίας. Και θα κάνω το σταυρό μου και τα λοιπά. Είμαι ευχαριστημένος γιατί αυτή η κυβέρνηση θα βγάλει την χώρα από τα μνημόνια. Επιτέλους. Για να μπορέσει να ασκηθεί μια φορολογική πολιτική. Και στο τέλος μάλλον του 17, αρχές του 18, που θα έχει τελειώσει και βέβαια και αξιολόγηση και όλα αυτά τα ζητήματα, θα δούμε ότι η ανάπτυξη θα εκτιναχθεί, θα έχουμε ένα ελαττήριο προς τα πάνω, θα αλλάξει άρδιν η κατάσταση. Ανάπτυξη. Βεβαίως. Ήδη τα στοιχεία, όχι τα δικά μας, της κυβέρνησης, τα στοιχεία ξένων οίκων, τα στοιχεία της Κομισιόν, αλλά και αυτού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν μεγάλη αύξηση. Ο Αλέξης αύξηση. Τα περνάει όλα. Μου λέγανε στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, τι φωνάζετε εσείς οι κεντροδεξιοί? 10 του ζητάμε, 100 μας 41 περνάει. Μέτρα πιο πολλά ζήταγαν οι Βρυξελλοί. Είστε αριστερός, είστε ευχαριστημένοι και αυτά. 41 μέτρα πιο πολλά ζήταγαν, γι' αυτό άρχισε και η διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό πετύχαμε. Τι πετύχαμε δηλαδή? Να μειώσουμε το εισόδημά μας, να γίνουμε φτωχότεροι, να καταστρέψουμε τη μεσαία τάξη, τους νοικοκυρέους, να μειώσουμε τις συντάξεις. Τι πετύχαμε δηλαδή? Να πω όπως και οπότε. Πετύχαμε. Ότι επανήλθαν οι συλλογικές συμβάσεις. Ποιες συλλογικές συμβάσεις? Εδώ οι δύο στους τρεις εργαζομένους είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σταμάτησε όλη αυτή η ιστορία που λεγόταν με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Μπήκε ένα stop. Τι stop? Δύο στους τρεις. 60% οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Παναγιωτόπουλο, εκτόξευσαν τις ελαστικές σχέσεις το 60%. Γι' αυτό ο λαός ψήφισε τώρα τη συνολική απασχόληση. Τέτοια προσέγγιση. Λοιπόν, άστε μια τελεία να κάνουμε ένα γύρο στα γρήγορα. Εργασία, ο κύριος Κοψίδης, κύριε Μπουκόρο, είναι ευχαριστημένος. 4% στο 2014. Και είναι 15% τώρα. Η μερική απασχόληση ήταν 9% και είναι 30% τώρα. Συζητάμε τώρα για 45%. Σας προκαλώ για τα στοιχεία. Την πήγε 60%. 45% όσο αφορά είναι οι ελαστικές μορφές εργασίας με τα στοιχεία όσο αφορά μετά η επιτυχία το 2015. Αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση της φτώχειας και της δυστυχίας. Να ολοκληρώσω και λέτε. Η ολοκληρώση διαπραγμάτευση που είπατε πολύ σωστά ότι θα γίνει στις αρχές του Μαΐου. Όχι, η διαπραγμάτευση Σαββατοκύριακο τελειώνει, ναι, τελειώνει. Το πακέτο. Πετυχαίνει μέχρι να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας για την Κίνα. Δηλαδή 13 Μαρτίου αναχωρεί, 12 Μαΐου θα έχει τελειώσει η ψήφιση, τέλος. Τι αποκαλύπτει? Ότι καταραίουν τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Αυτό τέταρτο μνημόνιο δεν είναι? Όχι, βέβαια. Και μάλιστα που δεσμεύει την επόμενη κυβέρνηση. Εμείς βγαίνουμε, πρωτοφανές παγκοσμίως. Στις αγορές. Τέταρτο μνημόνιο έχει φιλοτεχνήσει ο κ. Μητσοτάκης και το δίνει στο Σόιμπλε για να γίνει αρεστός. Δεν θα το χρειαστεί. Το κάνατε εσείς τέταρτο μνημόνιο. Δύο μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο και τέταρτο. Να αποσπάσει την επιρροή. Τέταρτο μνημόνιο λοιπόν δεν υπάρχει. Το αυτό τι είναι τώρα? Το φιλοτεχνείο ο κύριος Μητσοτάκης. Να μιλήσουμε κι εμείς και έλατε, κύριε Μπουκόρο, λοιπόν, απάντηση. Έλατε. Επιτέλους. Άρα λοιπόν τα βήματα. Έλατε. Σταματάει ο κύριος. Κάπαμε τα βήματα. Ποσοτική χαλάρωση. Αυτό. Έξω τις αγορές. Έλατε, κύριε Μπουκόρο. Έλατε, κύριε Μπουκόρο. Έχουμε βαρεθεί όμως να ακούμε πράγματα και να νιώθουμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Ότι δεν ζούμε σε αυτή τη χώρα και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Όσο για τον κύριο Σόιμπλε που θα τον ικανοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Τσίπρα χειροκροτεί ο κύριος Σόιμπλε. Και αυτό είναι μια απόδειξη για το τι ακριβώς κάνει ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη χώρα. Ναι. Εφόσον το πρόγραμμα το τρέχον ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 18 και σήμερα λαμβάνονται μέτρα για το 19 και το 20, ασφαλώς μιλάμε για το τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο. Διότι, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα οδυνηρά μέτρα είναι της μετρητής. Εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν, είναι επιπιστώσει. Αν και εφόσον
Και ας πάψουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί μιλάμε για μείωση των συντάξεων από 5 ως 30%. Μιλάμε για αφορολόγητο στα 5.900. Εσείς μειώσατε 11 φορές. Σε 11 διαφορετικά ταμεία. 11 φορές τις μειώσατε. 11 φορές μειώθηκαν. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου 11 φορές τις μειώσατε. Εσείς μία και έξω τις μειώνετε 30%. Διάλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI. Πώς είναι το. Τις οποίες θα ξαναμειώσετε και πάλι. 64% την ανεργία. Και φιλοξενούμενους, δείξτε λίγο χαρακτήρα και μην διακόπτετε. Εσείς με διακόψατε πριν. Μην διακόπτετε τους ομιλητές. Δεν περίμενα βεβαίως έναν άνθρωπο με τη δική σας ιστορία στην αριστερά να αποδέχεται τέτοια μέτρα που συνθλίβουν τους πάντες και ιδιαίτερα τα αδύναμα οικονομικά στρώματα να βγαίνετε ως υπερασπιστής. Και εσείς τώρα τα σώσετε. Να δείξουμε και τα παιδιά που παρακολουθούν. Τους κάνετε κομμάτια λοιπόν και εσείς το χειροκροτάτε. Εν πάση περιπτώσει, άρα τόσα χρόνια δεν είστε συνεπείς και κουνάτε το δάχτυλο. Έχετε τόσα χρόνια. Έχετε το θράσος ο αρχηγός σας να κουνάει το δάχτυλο. Μα τι είναι αυτό. Όχι, να μιλήσει. Να μιλήσει. Να διακόψει 6 φορές. Κύριε Κοψίδη, να μιλήσει. Να μπορέσω να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Επιβάλλεται, επιβάλλεται. Και να πω ότι εφόσον έχουμε μέτρα πέρα they are fighting του προγράμματος about the new austerity measures. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, χάνονται όλα και χάνεται και η αίσθηση και χάνεται και το μέτρο και χάνεται και η λογική όταν οι πολιτικοί πιστεύουν ότι μπορούν να δουλεύουν με τόσο ομό και ψυχρό τρόπο τους Έλληνες πολίτες. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Να τα δεχθώ, κύριε Μπουκόρο, έχετε δίκιο. Σε άσχημες καταστάσεις. Αλλά δεν κουνέτε φίλο. Λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει τον κόσμο στο Σύνταγμα. Προσχωρείτε και εσείς. Να κατεβάσει τον κόσμο στο Σύνταγμα. Να κινητοποιήσει τον κόσμο. Να το πω απλά για να το καταλάβετε. Με τον καναπέ δεν πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το καταλάβετε. Με τον καναπέ και τα popcorn και το survivor δεν πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το καταλάβετε. Το λέω εγώ. Να το καταλάβετε κι εσείς, να το καταλάβει και ο κύριος Κοψίδης. Γιατί αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν καπελώνει. Ποτέ δεν υποκινεί με στόχο να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση. Να τους ρίξετε. Διότι, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμάς δεν μας ικανοποιεί η εικόνα η χθεσινή αγανακτισμένη να είναι σημερινή μετακλητή στα Υπουργεία. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Αυτό λοιπόν οδήγησε τη χώρα εδώ. Γιατί η αριστερά που λέει ότι δεν κυβερνούσε, κυβερνούσε και από τα συνδικάτα, κυβερνούσε και από τα πανεπιστήμια και κυβερνούσε από κέντρα παραεξουσίας πολλά. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι χθεσινοί που πετούσαν πέτρες στα Υπουργεία και στη Βουλή και φώναζαν να καεί η Βουλή είναι σήμερα μέσα στα Υπουργεία. Οι χθεσινοί αντιεξουσιαστές, λέτε, μετακλητή. Οι χθεσινοί αντιεξουσιαστές, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι οι σημερινοί εξουσιομανείς. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Κύριε Ρώση. Γιατί απ' όλα καταρχήν να καλησπέρισω. Δεν σας βλέπω πολύ ικανοποιημένο από τα. Να καλησπέρισω καταρχήν τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τους φοιτητές, εγώ λόγω του Welcome All of You. Here in Greece, you are welcome anytime. Ικανοποιημένος από την κατάσταση. Ακούσαμε πριν λίγες μέρες τον Πρωθυπουργό σε μια συνέντευξη, ο οποίος είπε ότι θα πάρω τώρα τα μέτρα και αν δούμε ότι όλα πάνε καλά, θα τα πάρω πίσω. Και θέλω να ρωτήσω, τι θα πάρει πίσω. Τους 20 φόρους άμεσους και έμεσους που έβαλε, που γονάτισαν την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την οικογένεια, τους φόρους στη βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ήμασταν και τυχεροί που κρατήθηκε σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Φανταστείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να έχει φτάσει το πετρέλαιο σε άλλες εποχές. Θα μπορούσαμε και χειρότερα. Δηλαδή. Τι θα είχε συμβεί, που μιλάμε και για τη ΔΕΗ, που είναι μια βόμβα που είναι έτοιμη να σκάσει, έτσι. Το τσιγάρο, σταθερή τηλεφωνία, ίντερνετ. Αύξηση του ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Και συγγνώμη. Από το 13% στο 23%. Να τελειώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω γιατί αυτό θα λέγαμε. Ελάτε. Λοιπόν, γιατί πήγε το αφορολόγητο στα 5,685, αφού πηγαίνουν όλα τόσο καλά. Γιατί θα γράψουμε νέο βιβλίο τώρα, καθηγητές Πανεπιστημίου, που θα λέμε το δόγμα του Τσίπρα. Ότι όλα πηγαίνουν καλά στην Ελλάδα και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχουμε καμιά πρεμούρα τόσο μεγάλη να πάρουμε την εξουσία και όλα βαδίζουν καλώς. Εσείς δεν κινητοποιείτε τον κόσμο, κύριε. Να ρωτήσω. Θα σας απαντήσω αμέσως. Να τελειώσω λίγο αυτό. Κάτι τουρίστρια είναι στο Σύνταγμα και φωτογραφίζουν τους ωραίους τσολιάδες. Τι εννοείτε. Να κάνετε κινητοποίηση του κόσμου, κύριε. Δεν κάνουμε να ρίξετε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρείτε με θεμητά δημοκρατικά μέσα. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα βλάπτει τη χώρα. Καταστρέφει τη χώρα. Ρίξτε τους. Όπως κάνανε και αυτοί, μάζευαν κόσμο στο Σύνταγμα. Φώναζαν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έκαναν κινητοποίησεις. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα η διαδήλωση. Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν. Τις ρίχνει ο λαός.
Και εγώ που σας λέω ότι πολλοί, όταν γίνουν εκλογές. Το 19 δηλαδή. Θα περιμένουμε το 19. Γιατί εγώ δεν έχω δει τίποτα να έχει κλείσει ακόμα. Και μέχρι τότε Survivor. Μήπως μιλάμε για τεχνική συμφωνία. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Κλείνει αξιολόγηση. Θα κλείσει από ό,τι φαίνεται. Τα έχει βρει ο κύριος. Ακούστε τι λέει. Λέει για τεχνική. Το τεχνικό μέρος της αξιολόγησης θα κλείσει. Το γύρο θα κλείσει. Το βλέπετε. Θα πάμε δηλαδή μετά. Αυτό τι σημαίνει μετά το καλοκαίρι. Θα κλείσει. Και επειδή στην Ελλάδα. Είναι τυπικό περισσότερο. Ωραία. Το Eurogroup. Λοιπόν, και όσον αφορά για το πλεόνασμα, και όσον αφορά για το περιβόητο πλεόνασμα, για ποιο πλεόνασμα μιλάμε. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών στα 100 δις. Είναι στα ασφαλιστικά ταμεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε 18 δις ευρώ και εκτοξεύονται στα 110 δις τα κόκκινα δάνεια. Μα και οι γονείς στην Ελλάδα, μιλάμε. Άμα κόψουν το γάλα και τις τροφές στα παιδιά τους, θα έχουν πλεόνασμα. Καταρχήν, στο νοικοκυριό. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αν πεθάνουν οι γονείς μας, τελείωσε που βοηθάνε με μια σύνταξη, με ένα κουτσομισθό, τελείωσε η Ελλάδα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά, κύριε Μπουκόρο, κύριε Ρώση, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Και να... Έχετε λόγο καταγγελτικό βαρύ και εγώ θα πω εκ προημίου ότι συμφωνώ μαζί σας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στον ελληνικό λαό γιατί δεν υπάρχουν λαϊκές κινητοποιήσεις σε βάρος αυτής της πολιτικής που δημιουργεί ακόμη οξύτερη κρίση, κοινωνική κρίση στην ελληνική οικογένεια. Γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε στον λαό. Να ολοκληρώσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε αυτό. Ένα λεπτό δώστε μου, σας παρακαλώ. Προκαλούσαν τις κινητοποιήσεις, έτσι, και με τι στόχο, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτές τις κινητοποιήσεις, τις πολιτικές. Δεν μιλάμε για τις συνδικαλιστικές. Και θέλω να σας προσθέσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι καμία κυβέρνηση δεν έπεσε από λαϊκές κινητοποιήσεις. Συνέβησαν σκάνδαλα στο παρελθόν, συνέβησαν πολλά. Είναι καταλήτης. Όλες οι κυβερνήσεις. Η κινητοποίηση του λαού είναι καταλήτης. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του κυρίου Τσίπρα. Η πτώση των κυβερνήσεων συνέβη πάντα κατά τη μεταπολίτευση. Κατά τη μεταπολίτευση συνέβη πάντα εντός του κοινοβουλίου. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ένα λεπτό μόνο γιατί διακόπη και δεν θα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή, επειδή εκπροσωπώ και τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, το ξέρετε πολύ καλά και λόγω τομέα, αλλά και λόγω αγοράς. Ναι. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν και τελειώνουν τα έργα. Τελειώσαν τα έργα. Δεν έχει δημοπρατηθεί κανένα καινούργιο έργο. Το φωνάζω τόσο καιρό, ίσως ήμουν ο δικός που το λέει συνέχεια. Ο χώρος των κατασκευών που πάθαμε αυτή τη ζημιά με τους κατασκευαστές, με το real estate, είδατε τι παθαίνουν στα κίνητα. Τι θα γίνει με τα έργα, θα πάρουμε κάποιο έργο. Εδώ μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες κάθονται, εδώ μιλάμε για το ελληνικό που ήταν που το ξεπουλάγαμε, δεν πήραν ένα φράγκο. Η γραμμή 4 του μετρό, το Πάτρα Πύργος, τα απορρίμματα Πελοποννήσου, έργα μιλάμε 4-5 δις. Εδώ θα σας πει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ κόβω, κουράστηκε το χέρι μου να κόβω κορδέλες. Ας κόψεις κορδέλες. Αυτό θα σας πει. Ας κόψεις κορδέλες. Είναι έργα που φτιάξαν οι άλλοι βέβαια. Τα έργα γίνανε επί Πασόκ αυτά. Δημοπρατηθήκανε και έπειτα με κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και μετά τα πήρε έτοιμα. Μα τι θα γίνει. Να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ταμπαγκέρα, δηλαδή να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δεν πάει άλλη κατάσταση. Δεν αντέχουμε να πληρώνουμε. Ωραία μας τα λέτε. Επαναλαμβανόμενες προβοκατόρικες ερωτήσεις σας δεν μεταβάλλουν και την πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ωραία μας τα λέτε, αλλά το συμπέρασμα είναι conclusion, όπως λέμε, conclusion που λέμε στην Αρκαδία στο χωριό μου. Το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει εκλογές και να ευχόμεθα να μην πατήσει το 19, γιατί εκεί πρέπει να κάνει περικοπές από την 1η Ιανουαρίου του 19, μέχρι τέλη 18, ας πούμε, να τον έχουμε, να τον πληρώνουμε, να τον καμαρώνουμε, να ματώνει η ελληνική κοινωνία. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Λέει, παιδιά, ηρεμήστε, δείτε λίγο τηλεόραση, χαλαρώστε κτλ. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ωραία σύριαλ, είχαμε και τουρκικές ωραίες σειρές, έτσι με πολύ συνέστημα να τις δούμε. Ο κύριος Ιλιτζαλή, ο Τούρκος πετυχημένος παραγωγός, φρόντισε να έχουμε και ένα ωραίο Survivor που πιάνει 87% στην ελληνική τηλεόραση. Α, τόσο πολύ. Ο κύριος Ιλιτζαλή, ναι. Ο παδός και αυτός του ΑΚΕΠΕ του κυρίου Ερντογάν. Και από ό,τι διαβάζουμε έχει και πρόβλημα ο Sky, επειδή πιάνει τόσο μεγάλη τηλεθέαση, δεν προλαβαίνει να πληρώνει φόρους. Πολύ πετυχημένος. Λοιπόν, και περιμένουμε να αποφασίσει ο Αλέξης κάποια στιγμή να κάνει εκλογές, έτσι δεν είναι? Να σας πω τη δική μου γνώμη. Ναι. Γιατί... Ελάτε, γρήγορα θέλω, γρήγορα. Για να κάνουμε δεύτερο κύκλο. Εγώ έχω άλλη. Γρήγορα. Λοιπόν, λέει, ο κόσμος βεβαίως δυσαρεστείται, ο κόσμος περιμένει. Ναι. Ο κόσμος δεν πηγαίνει όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι ξέρει. Πώς δεν πηγαίνει, στις δημοσκοπήσεις είναι 17 δημοσκοπήσεις, μονάδα ρωστά. Η δημοσκοπήση είναι όλο έξω. Αφήστε την άλλη γνώμη να πείτε. Στις δημοσκοπήσεις όλο έξω πέφτουν. Πηγαίνει λοιπόν, περιμένει ο κόσμος. Δυσαρεστείτε, περιμένει, διότι ξέρει.
ξέρει ότι η εναλλακτική λύση Νέα Δημοκρατία Πασόκ θα φέρει τη λιτότητα στα επίπεδα ΣΟΚ. Όχι Νέα Δημοκρατία. Του 12-14. Πασόκ, κύριε Κοψίδη, συγγνώμη, δεν 12-14. Όχι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όχι Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κύριε Κοψίδη. Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Σε ελεύθερη Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Διαζευτικά. Θα επανέλθει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη είναι ενίσχυση των επιχειρήσεων και παραπέρα λιτότητα στα πρότυπα που αναλαμβάνω του 12 κτλ. Από πού γι' αυτό ο κόσμος. Άρα λοιπόν, ο κόσμος περιμένει και δεν κατευθύνεται, δεν έχει ρεύμα νύχτης ο κύριος Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε. Είναι κραυγαλαία. Πάντως, κύριε Κοψίδη μου, κάτι πήγε αν ο αγαπητός μου Λάμπρος. Από τις ιδιωτικοποιήσεις που κάνει και μάλιστα πήρε παρά. Ναι. Το ξεπούλημα ο κύριος Τσίπρας. Ξεπούλημα. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να συλληφθεί ως κομμουνιστής. Έχετε βάλει 20 θέματα. Είναι πολύ αριστερός ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας τα έδωσε όλα. Νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα στην πιο ακραία διεθνή εκδοχή του. Λοιπόν, για τα όλα τα έδωσε. Δεν άφησε να προλάβουμε. Μα δεν έχετε βάλει 20 θέματα και δεν περιμένετε. Οπότε θα κάνει εθνικοποιήσεις ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, για τα έργα στον αγαπητό μου Λάμπρο, λέω το εξής. Τα έκανε, τα αποδημοπράτησε το ΠΑΣΟΚ τότε, αλλά η επαναδιαπραγμάτευση που έγινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον Χρήστο το Σπυρίδη, κερδίσαμε από τους εργολάβους 740 εκατομμύρια. Και επαναδιαπραγματεύονται πάλι. Τα έργα γίνανε και πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Γιατί εσεί τα δίνατε στου εργολάβου. Κύριε Κοψίδη, ξεχνάτε το φαινόμενο Καλογρίτσα. Τώρα, το φαινόμενο Καλογρίτσα. Τώρα, το φαινόμενο Καλογρίτσα το έχετε ξεχάσει. Μπορεί να κάνει εκλογές. Πάντα. Ελάτε, γιατί τελειώνει ο να μιλήσουμε για άλλη. Εκλογές, πότε θα έχουμε εκλογές. Εκλογές θα έχουμε στις αρχές του 19, τέλος 19. Όταν ολοκληρωθεί, θα έχουμε βγει στις αγορές, θα έχουμε βγει από τα μνημόνια και η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τη δική της φιλολαϊκή πολιτική. Αυτό φοβάται η κυρία Φόφη Γεννηματά, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως βγούμε από τα μνημόνια και θα αρχίσει να φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς επιτροπίες. Αυτό φοβούνται. Και προσπαθούν δηλαδή να ρίξουν την κυβέρνηση. Στον προθάλαμο του παραδείσου. Προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούν. Στον προθάλαμο του παραδείσου είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ας έχουν τα μέσα ενημέρωσης τα περισσότερα αγκαλιά. Ένα λεπτό. Ποιο είναι τα μέσα ενημέρωση. Ελάτε για να κλείσουμε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μην τρελαθούμε. Αν δεν μα φωνάξει στι συνεκομπέ, δεν μα βγάζει κανένα. Μην τρελαθούμε τώρα ότι έχουμε και τα μέσα ενημέρωση. Όλα καλά τα έχετε. Εντάξει, για όνομα. Ελάτε, ελάτε, κύριε Μπουκόρο, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Η ατυχία αυτή τη χώρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, ξέρετε ποια είναι. Ότι η χειρότερη αριστερά της Ευρώπης είναι και η μοναδική που έγινε κυβέρνηση. Έχουν μια προσήλωση λατρευτικού χαρακτήρα στην υπερφορολόγηση και λένε ότι οι πάλι θα ευνοήσουν τις επιχειρήσεις. Αυτό που έλεγαν όλοι οι αριστεροί φιλόσοφοι, ότι δεν υπάρχουν βιομηχανικοί εργάτες χωρίς βιομηχανία ή ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, τούτοι εδώ οι σημερινοί οι δικοί μας θα δυνατούν να το καταλάβουν. Και διώχνουν επενδύσεις, διώχνουν κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να αναθερμάνουν την οικονομία και νομίζουν ότι χωρίς κεφάλαια και χωρίς επενδύσεις και χωρίς θέσεις εργασίας θα υπάρχει προλεταριάτου και εργατική τάξη να τους στηρίξει. Αυτό όμως ταυτόχρονα είναι και η απόδειξη ότι δεν αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα τα οποία ισχυρίζονται, δηλαδή των εργατών και των αδυνάμων. Είναι οι πιο καλοί και υπάκουοι μαθητές των δανειστών. Εφαρμόζουν το πρόγραμμα που περιγράψατε προηγουμένως. Εξατμίζουν. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτοπουλή, τι θα είχε γίνει αν το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα είχαν ξαπλώσει οι συνδικαλιστές και νομίζουν, θα είχαν κλείσει την εθνική στα διαβατά. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι διάλογο σοβαρό να κάνεις. Τώρα δεν άνοιξε μύτη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα περνάει ο Αλέξης όλα. Όλα τα περνάει. Σοβαρό να κάνεις με μια κυβέρνηση. Τα πάντα. Με μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι έφτιαξε για παράδειγμα τις σύραγγες των Τεμπών, όταν το 2015, οπότε και βιαίως διακόπηκαν οι εργασίες, είχε ολοκληρωθεί το 96% του έργου. Με 200 εκατομμύρια παραπάνω. Το 96% του έργου. Κύριε Κοψή μου, δίκιο έχεις. Λοιπόν, η Ιωνία παραπάνω και η Κορίνθου Πατρών είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90%. Κάνατε πράτη σε εργολάβους. Και οι άνθρωποι κυρίως βγαίνουν. Και γιατί την ονομάσατε ο Άνδρα Παπαδηροξιάνια. Και λένε ότι... Μιλάμε γιατί... Γιατί ο κύριος Σπύρτης ήταν στο Πασόκ, κύριε Λεωρός. Τι να κάνουμε δηλαδή. Για την περίοδο Σιμίτη πήρα. Το παλιό κακό Πασόκ που υποτίθεται... Που έβλεπε τις μίζες να περνούν. Ο κύριος Σπύρτης στο Πασόκ ήταν. Και εξαπνίστηκε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλη προβιά. Και ο κύριος Κοψίδης και ο κύριος Κουρουμπλής και άλλοι. Άλλοι αριστεροί είναι το αριστερό άλλο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κύριε Μπουκούρο, έχουμε και το 4-9, μην το ξεχνάτε τώρα. Και πάει άσχημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα.
35 χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Θέλω να κλείσω με τον κύριο Ματαράκη. Ήταν όλα ωραία. Μα δεν πείθη το αφήγημα. Κύριε, θυμάστε τίποτα. Γιατί... Ελάτε. Εμένα το μόνο μου αρέσει είναι που αγχώνουμε, ακόμα τόσο πολύ με το άκουσμα τη φόβη γεννηματά. Μ' αρέσει δηλαδή όταν αγχώνουμε τόσο πολύ με την πρόεδρο. Είμαστε το αντίπαλο δέο και μα ανακατεύει εκεί. Γιατί μα ανακατεύει. Γιατί μας άρα ανακατευόσαστε μόνοι, δηλαδή. Προχωράμε. Σε συνέδριο κάνουμε. Ανακατέματος. Όχι, δεν είναι αυτό ανακατέματος. Εντάξει, ο καθένας. Εδώ καθαίρεσε η κυρία Γεννηματά τον συμπαθέστατο κύριο Ξεκαλάκη. Ναι, ο Στέφανος είναι και φίλος. Τον κύριο Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον πέρασε μια φορά. Δεν καθαίρεσε κανένα. Κοιτάξτε να δείτε. Τι γίνεται. Εμείς προχωράμε. Προχωράμε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράτασης. Λοιπόν, ο καθένα όποιο. Γιατί δεν υπάρχει το Πασόκ. Τι λέει κάτω. Λέει Λάμπρος Ρώσης. Η Φόφη Γεννηματά μας προχώρησε στο συνέδριο. Ναι. Την υπέρτατη υπέρβαση έχει κάνει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Έχει πάρει όλους τους τομείς, έχει βάλει 400 νέους ανθρώπους που δουλεύουμε όλη μέρα. Προχωράει σε ένα ανοιχτό συνέδριο. Είναι όλες οι πόρτες μας ανοιχτές. Εσείς ενδιαφέρεστε ως διάδοχοι και κληρονόμοι. Όλοι είναι welcome. Για την τύχη του Πασόκ. Απλώς θέλω να πω, θα τρίζω τα κόκαλα του Ανδρέα. Εκεί γιατί που καταντήσατε το κόμμα. Κοψίδη. Παρακολούθημα της δεξιάς. Εδώ κύριε Κοψίδη, καταντήσατε την αριστερά, ναι, να έχει λόγο η Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι, και να μας πείτε εμάς του Πασόκ που το καταντήσαμε. Για όνομα του Θεού τώρα δηλαδή. Δεν τα φανταζόταν αυτά, Ανδρέα. Για όνομα του Θεού. Είστε πασοκάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Κύριε καθηγητά, εσύ σαν ένας Ρωμιός της πόλης, γεννημένος σε αυτά τα ιερά χώματα της ελληνικής μνήμης. Ναι. Που έχετε κάνει και σπουδαία καριέρα στο τουρκικό ακαδημαϊκό χώρο. Στον τουρκικό ακαδημαϊκό χώρο. Ναι. Και αυτό μας θυμάει πάρα πολύ. Ναι. Ως σύγχρονο ελληνισμό. Θέλω να μου πείτε, τι θα θέλατε εσείς από τη σημερινή Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ελλάδα. Οπότε... ένα υποθετικό ερώτημα είναι αυτό και μάλλον αναγόμενο στον χώρο των ιδεών, όπως έλεγε ο Πλάτων. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ελλάδα τώρα. Και μην... γιατί δεν μπορεί να κάνει. Γιατί, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να κάνει. Να πω όμως κάτι άλλο πολύ. Η Τουρκία βρέθηκε και αυτή στις δαγκάνες του Διεθνούς, ναι, Νομισματικού Ταμείου. Ναι. Ανασυγκροτήθηκε, πέρασε, ναι, μπροστά, ακριβώς, εκτοξεύθηκε η οικονομία της. Και τώρα, ναι, θα ξαναμπεί. Τώρα βρίσκεται, ξαναμπεί. Μπορεί να ξαναμπεί, γιατί αλλά βρίσκεται, βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι. Αλλά κοιτάει και τώρα να ανασυνταχθεί. Και τουλάχιστον αυτή η ευθεία υποτίμηση της Ελλάδος, ναι, δεν είναι. Ναι, όχι, είναι γιατί. Δεν είναι σωστό. Ναι, κοίταξτε, αν θα τα ξεπεράσουμε. Η Αλωμανία και η Αλαζονία πάντα τιμωρούνται έτσι, στο διάβα της ιστορίας. Πάντα τιμωρούν. Ναι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη οι δύο αυτές οι χώρες. Μπήκε στο IMF. Και άλλοτε δεν ήταν. Στο IMF μπήκε πράγματι και τότε ο Τζεβίτη είχε πει. Από την Ελλάδα πείτε μου τι θέλετε τώρα σήμερα. Καλά, παιδιά, δεν θα έχουμε σαν πρότυπο την Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, μην. Από την Ελλάδα. Η Τουρκία κάθε μέρα τραβάει το πλάνο. Κάτι άλλο με θέλω. Κύριε καθηγητά, να σα πω κάτι. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Ελάτε, γιατί κλείνουμε, κύριε. Υπάρχει από τον Ερντογάν ένα εθνικιστικό πυρετό. Αυτή, ναι, τη στιγμή, προκειμένου να συγκαλύψει τα προβλήματα που έχει η Τουρκία στο εσωτερικό και τα μεγάλα ζητήματα που έχει από την Αρμενία με τους Κούρδους, με τη Συρία κτλ. Και, ναι, και προσπαθεί και να τα μεταφέρει. Κύριε Ματαράγκα, είναι σαν μια... μου φίλε, αυτό που είναι η Τουρκία σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Δεν δυτικού είναι τύπου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Δεν, δεν έχει είναι αυτό δημοκρατία δυτικού κανείς τύπου. Λοιπόν, όταν συλλαμβάνει και τον καφετζή αντιπολιτευόμενης εφημερίδας, γιατί συνέβη αυτό. Ναι, συμβαίνει. Ναι, τον ιδιοκτήτη Κυλικίου, λοιπόν, συνέλαβε. Λοιπόν, δεν είναι. Με την Τουρκία. Και μην κάνουμε σύγκριση Ελλάδα και Τουρκία. Λοιπόν, δεν έχει μία στην Ελλάδα, οπότε βρίσκουν τα δύσκολα. Μία στιγμή. Άμα ήταν, θα πήγαινα στην Τουρκία να μείνουν. Πάντως έρχονται πολλοί και πολλοί νέοι από εδώ. Όχι η Κωνσταντινούπολη σε μένα, και πολλοί νέοι έρχονται από εδώ. Για όλο τον κόσμο. Ο εθνικισμός είναι επικίνδυνο, λοιπόν, φαινόμενο. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Παντού είναι. Για προέρχεται από τον Ερντογάν. Το όλο αυτό το ταβατούρι που γίνεται στην Τουρκία, δηλαδή η αποσταθεροποίηση, τρομοκρατικές επιθέσεις κτλ. Και αυτό σημειώστε την ώρα και την ημέρα που το λέω. Σχετίζεται με την υποσκέψη ίδρυση κουρδικού κράτους. Υποσκέψη από ποιους? Ίσως και από τους και δυτικούς. Τους Αμερικανούς, okay. Αμερικανούς και οι Ρώσοι και οι δυνάμεις. Λέτε αυτό το βλέπουν τώρα. Προξενεί ανησυχία, ναι, στον Ερντογάν. Του κουρδικού κράτους. Το οποίο κουρδικό κράτος αυτό θα είναι
η σημερινή αυτόνομη περιοχή του Βορείου Ιράκ θα είναι Βόρεια Συρία. Όταν λέμε Βόρεια Συρία, πού πάμε? Πάμε Νότια Τουρκία. Νότια-Ανατολική, σας παρακαλώ. Νότια-Ανατολισμό της Τουρκίας. Αυτά που σας λέω είναι πιο σημαντικά και καλό είναι οι νεολαίοι να τα ακούνε. Ολοκληρώστε, ελάτε για την κλίμη υπομπή. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει δίπλα στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας που είναι κουρδικές. Και οπωσδήποτε ένα γλίστριμα αυτών των επαρχιών, δεν ξέρω πόσων, θα γίνει. Θα γίνει. Και όλο αυτό το ταβατούρ εκεί αποβλέπει. Λέτε, να εξασθενήσει λοιπόν την Τουρκία για να χάσει κάποιες επαρχίες. Η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται τώρα στην Τουρκία είναι η διαδικασία που εφαρμόστηκε το 1999 στην παλιά μικρή Γιουγκοσλαβία. Και τις απέσπασαν το... Διαδικασία διαμελισμού. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Επειδή ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ακριβώς. αυτά που λέει ο κύριος Ματαράγκας, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί μαζί του, είναι σοβαρό να τον ακούσουμε. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, τολμάμε και λέμε πράγματα σε αυτή την εκπομπή μέσω καλεσμένων που δεν τα υιοθετούμε, αλλά πιστεύουμε ότι το ελληνικό κοινό πρέπει να τα ακούει και να διαμορφώνετε εσείς άποψη τελική και να βγάζετε το δικό σας συμπέρασμα. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, αυτό θα γίνει. Επειδή κλείνει η εκπομπή. Αυτό θα γίνει και αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτά που πάτε σωστά, κύριε καθηγητά, αφήστε λίγο. Και αυτό το ξέρει συνθήκη Λοζάνης, και οπωσδήποτε και η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία αναφέρεται. Μία στιγμή. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Κυριακοπτήρη. Την οποία αναφέρεται δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τη Μουσούλη και τον Βόρειο. Και με την Ελλάδα έχει να κάνει. Έχει να κάνει. Διότι είναι και τα σύνορα προς δυσμάς. Τα σύνορα προς δυσμάς δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι, μα ακούστε με, είναι τα προβλήματα με την Δωδεκάνησο. Δηλαδή, να τοποθετούμαστε. Ψυχραιμία, κύριε Ρώση, κύριε Ρώση. Ένα λεπτό. Λοιπόν, είναι τα προβλήματα θαλασσίων σύνορων της Δωδεκανήσου, είναι η συνθήκη ειρήνης των Περσίων. Τι προβλήματα θαλασσίων σύνορων? Αυτά έχουν λυθεί έτσι όπως τα αμφισβητεί η Τουρκία. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το διεθνές δίκαιο και οι διμερείς συνθήκες προσδιορίζουν τα σύνορα όπως είναι σήμερα. Δεν λέω ότι καλά κάνει και δεν το επικροτώ. Δεν μπορούμε για τόσο σοβαρά ζητήματα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε για τόσο σοβαρά ζητήματα να συζητούμε μέσα στα σφιχτικά ενός χρόνου που έχει τελειώσει. Αλλιώς θα μπούμε στη χρονική ζώνη της επόμενης εκπομπής του κυρίου Σπύρου Κουτζάνη και του κυρίου Μάκη Κουρή. Κύριε καθηγητά, θέλω πολύ να σας έχω για μια ολόκληρη εκπομπή. Ναι. Θα παρακαλέσω να μας ξανάρθετε, να μας έχετε παιδιά, φίλους καλούς από τη φοιτητιώσα νεολαία της γειτονικής μας Τουρκίας, για να τα βγάλουμε και στον αέρα και στα αγγλικά μεταφράζοντας να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να τους ακούσει και το ελληνικό κοινό. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική τιμή που σας είχαμε και τους τέσσερις εδώ. Ήταν εξαιρετική τιμή που είχαμε τα θαυμάσια αυτά παιδιά, τα οποία πιστεύω σε μια άλλη ευκαιρία να μπορέσει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός και να διαμορφώσει και η ελληνική κοινή γνώμη άποψη για το τι σκέπτεται και για την Ελλάδα και για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, η τουρκική φοιτητιώσα νεολαία. Ένα βήμα της. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε εδώ. Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κουρής και εμείς επανερχόμαστε την επόμενη Δευτέρα στις 9 ακριβώς. Όχι, είναι Πρωτομαγιά, την επόμενη Τρίτη στις 9 ακριβώς. Καλό βράδυ.